Την επόμενη μέρα της τοπικής οικονομίας με φόντο την κουτσουρεμένη τουριστική σεζόν έθεσαν επιτάπητο σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, εκπρόσωποι παραγωγικών επιχειρηματικών φορέων και συλλόγων. Ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις για το πώς μπορούμε να επανεκκινήσουμε σε υγιή βάση χωρίς να έχουμε προβλήματα και να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας μας και όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που καλούμαστε να καλύψουμε. Όλες οι πλευρές τόνισαν την κρισιμότητα της περίστασης, σημειώνοντας πως η πρωτοφανής υγειονομική κρίση κινδυνεύει να σημάνει τον θάνατο της εργασίας και του επιχειρήν. Αρκετές περιπτώσεις αυτή τη στιγμή επαγγελματιών στους οποίους έχει γίνει διακοπή ρεύματος και έχουμε κάνει παρέμβαση προκειμένου να ρυθμιστούν τα χρήματα αυτά για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Καταλαβαίνουμε όμως ότι το επόμενο διάστημα αυτό θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων ζήτησαν την ουσιαστική στήριξη της οικονομίας μέσα από προγράμματα εργασίας. Καλούμε τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει θέση στα συναρμόδια Υπουργεία να επιδοτηθεί η εργασία αυτών των εργαζομένων, να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τις οποίες αφήσαν το Μάρτιο, καθώς η κυκλική οικονομία του νησιού αποτελείται και βασικό της κομμάτι είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και κινδυνεύει άμεσα αν οι εργαζόμενοι αυτοί γυρίσουν και δεν βρουν τις θέσεις εργασίας τους εκεί ή βρουν την ημιαπασχόληση να τους περιμένει εκεί. Κρίσιμο ζήτημα παραμένει και η διατήρηση της καλής εικόνας που απέκτησε η Κρήτη την εποχή της πανδημίας, με τα στελέχη της περιφέρειας να τονίζουν πως θα συνδράμουν στην εκπαίδευση του προσωπικού στους χώρους εστίασης, διανέμοντας παράλληλα και υγειονομικό υλικό. Η Περιφέρεια Κρήτης είναι έτοιμη να βοηθήσει στο επίπεδο της δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας των καταστημάτων των επιχειρήσεων. Υπάρχει έτοιμο υλικό,